Ελληνοφρένη, που είναι πλημμυρισμένες οι εκτάσεις και αυτή τη στιγμή γίνεται επιχείρηση από άντρες της δεύτερης ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης με την βοήθεια των πυρβεστών της Κατερίνης για να απεγκλωβίσουν, όπως έχει ενημερωθεί η τουριστική υπηρεσία Κατερίνης, ότι είναι 4 άτομα εγκλωβισμένα σε πτηνοτροφική μονάδα. Ήδη αυτή τη στιγμή μια βάρκα με 2 άντρες προσπαθεί να φτάσει στο σημείο, γιατί από το σημείο που βρισκόμαστε και γίνεται αυτή η επιχείρηση είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο. Είναι μέσα στο νερό 1 με 1,5 μέτρο νερό και περιμένουμε να ακούσουμε από τον ασύρματο έτσι πώς είναι η κατάστασή τους. Οπτική επαφή δεν υπάρχει με αυτούς τους ανθρώπους, Βαγγέλη, έτσι. Το μόνο που βλέπουμε είναι τα φώτα που είναι από την τροφική μονάδα που είναι μέσα στο νερό. Αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμής. Τους ανθρώπους δεν τους βλέπετε. Όχι. Δεν τους βλέπουμε και δεν ξέρουμε αν είναι 4 ή 2, γιατί κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να είναι ένα ζευγάρι που είναι ιδιοκτήτες του πτηνοτροφείου. Ναι. Άλλοι λένε ότι είναι 4 συμπεριστικοί. Λέει η ενημέρωση πήγαινε ότι δέχτηκε την κλίση για να απεγκλωβίσει 4 άτομα. Άρα μιλάμε επίσης πιθανότατα για 4 εγκλωβισμένους, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρώτη πληροφόρηση που έχετε και εσείς και εσύ, Βαγγέλη, που βρίσκεσαι στο σημείο προσεγγίζεις και οι αρχές και μας λες ότι με βάρκα προσεγγίζουν. Ακριβώς. Οι διασώστες. Ναι, με βάρκα είναι 2 άντρες που έχουν επιχειρήσει και προσπαθούν αυτή τη στιγμή φτάνουν στο σημείο και τώρα ετοιμάζεται και μια δεύτερη βάρκα από μια άλλη ομάδα των ανδρών της δεύτερης ΕΜΑΚ για να πάνε να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Βαγγέλη, εσύ είσαι επί τόπου και μας περιγράφεις τις σκηνές και τις προσπάθειες των πυροσβεστών της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε εκτινοτροφική μονάδα. Θα μας δίνει συνέχεια πληροφορίες και ρεπορτάζ. Βέβαια, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγκασιμάτη και επιστρέφουμε με το ρεπορτάζ.